Η ανέλκυση του Κώστα Κονκόρντι ολοκληρώθηκε μετά από 19 ώρες τα ξημερώματα της Τρίτης, αλλά η ουσιαστική έρευνα των αρχών μόλις τώρα αρχίζει. Πιθανότατα την Πέμπτη να ξεκινήσει η επιχείρηση της αναζήτησης των δύο αγνοουμένων, που εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο κατά την βύθισή του. Την Τετάρτη έφτασε στο σημείο της ανέλκυσης η Στεφανία Βιντσένσι, κόρη της μίας αγνοούμενης. Ήταν και η ίδια επιβάτης του Κώστα Κονκόρντια, αλλά διεσώθη. Πήγε μαζί με τον πατέρα της στο νησί Τζίλιο για πρώτη φορά μετά από το δυστύχημα. Μετά από ένα χρόνο είναι ανεπίτρεπτο να μην την έχουν βρει ακόμα. Ελπίζω όταν το πλοίο είναι ασφαλές στην επιφάνεια να μπορέσουν να τη φέρουν στο σπίτι. Με αγωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις και ο αδερφός του άλλου αγνοουμένου, μαζί με τον νοτιοαφρικανό μηχανολόγο Νικ Σλόουν, που ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης ανέλκυσης. Οι αρχές τώρα θα πρέπει να φροντίσουν για την ενίσχυση των κατεστραμμένων τμήματων του πλοίου, ώστε να μην καταρρεύσουν κατά τη ρημούλκησή του σε λιμένα. Ήδη στην Ιταλία έχει ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη αναφορικά με το ποιος θα είναι αυτός. Οι εργασίες που θα γίνουν θα αποφέρουν πολλά χρήματα σε όποιο λιμάνι επιλεγεί, αλλά πάντα θα ελοχεύει και ο κίνδυνος περιβαλλοντικών μολύνσεων.